Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την εξελικτική σχολική ψυχολόγο Γεωργία Κιζηρίδου. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το σύνδρομο του Peter Pan. Ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και πολύ σύγχρονο. Τίνει να γίνει διαχρονικό. Και όση ώρα ετοιμαζόμουν, δεν ξέρω κιόλας αν πια είναι μόνο αφορά τους άντρες. Όχι, δεν αφορά μόνο τους άντρες, θα το πούμε και στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα το σύνδρομο του Peter Pan αφορά και τα δύο φύλλα. Αλλά το ποσοστό των αντρών είναι μεγαλύτερο. Αλλά από εκεί ξεκίνησε, ναι, ότι να αφορά, ναι, τους άντρες. Βάλε μας το πλαίσιο, τι είναι το σύνδρομο του Peter Pan? Ναι, καταρχάς το σύνδρομο του Peter Pan δεν είναι εκλαϊκευμένο σύνδρομο. Δεν είναι αφορά κάποια συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Ουσιαστικά αφορά συμπεριφορές που παρατηρούνται μέσα σε μια σχέση συντροφική. Έχουν γραφτεί και αντίστοιχα βιβλία, αντίστοιχα άρθρα. Όποιος ξέρει το παραμύθι του Peter Pan, ο Peter Pan ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε να μεγαλώσει ποτέ. Ωστόσο υπήρχε μια Wendy που πάντα τον προστάτευε. Ο Peter Pan είναι ο άνθρωπος, συνήθως ο άντρας, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που φέρονται αντίστοιχα, που δεν θέλει να μεγαλώσει, δεν θέλει να οριμάσει, δεν θέλει να αναλάβει ενήλικες ευθύνες και βρίσκει τρόπους όταν η στιγμή γίνεται κατάλληλη για να αναλάβει τις ενήλικες ευθύνες του, να ξεφεύγει, να διαφεύγει με διάφορες δικαιολογίες. Συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι συνειδητά. Μπορεί κάποιος να το κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Ναι. Μπορεί να προβάλλει διάφορες δικαιολογίες. Μπορεί να προφασίζεται ακαδημαϊκούς λόγους, ότι πρέπει να τελειώσει τη διδακτορική του διατριβή, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να συντροφεύει, αλλά δεν θέλει να συντροφεύει ενήλικα. Θέλει, ναι, να διατηρεί τα παιδικά χαρακτηριστικά στη σχέση. Πες μας έτσι χαρακτηριστικά, παραδείγματα, να καταλάβουμε λίγο το προφίλ. Ναι. Δεν παίζει ρόλο το νοητικό επίπεδο καταρχάς. Έτσι, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ πετυχημένος επαγγελματικά και μάλιστα οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πετυχημένοι ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά στα σχεσιακά του ζητήματα τείνουν να έχουν συμπεριφορές τύπου Peter Pan. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, όταν βρίσκονται σε μία σχέση, σταθερή σχέση, έτσι, και η σύντροφος ζητήσει να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, συνήθως προβάλλουν μια δικαιολογία ότι δεν είναι έτοιμοι, δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το δούμε επιφανειακά. Έχει να κάνει ενδεχόμενως με ψυχικά τραύματα από την παιδική ηλικία που δεν έχουν θεραπευθεί. Γιατί το να είναι ένας άνθρωπος προσκολλημένος σε παιδικές, παύλα, εφηβικές συμπεριφορές σημαίνει ότι για κάποιο λόγο συναισθηματικά έχει προσκοληθεί εκεί πέρα, δεν έχει θεραπευθεί κάποιο τραύμα που ενδεχομένως να δημιουργήθηκε από την πατρική του οικογένεια, ναι, και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Μην δοθεί η εντύπωση λανθασμένη ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανέμελοι, γιατί δίνουν τέτοια εντύπωση, ότι έχουν μια αίσθηση ανεμελιά, ευθέρας, ναι, μια τρομερή ανεμελιά, μια ανοριμότητα του τύπου ότι περνάμε καλά στο εδώ και τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκετά μελαγχολικοί. Δίνουν την ψευδέστηση ότι περνάνε καλά. Στην πραγματικότητα δεν καλύπτονται οι συναισθηματικές τους ανάγκες, ακριβώς γιατί δεν συμβαδίζουν με την ηλικία τους. Ναι. Είναι σαν να βλέπεις έναν 35-40 εγκλωβισμένο σε ένα σώμα, δηλαδή εξωτερικά δείχνει ενήλικας, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι πάρα, ναι, πολύ κουραστικό. Σκέφτεσαι κανένα παράδειγμα? Π.χ. ο Τζόι από τα Φιλαράκια. Είναι ένας Peter Pan. Είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, είναι λίγο αστείος, είναι αυτός λίγο που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, που η λέξη ευθύνη τον τρομάζει στην πραγματικότητα, ναι, ή επιβαρύνει κάποιους άλλους, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά δεν τον έπαιρναν στα σοβαρά. Ναι. Δεν μπορούσαν να βασιστούν πάνω στον Τζόι για σοβαρά ζητήματα. Για θέματα παρέας ή για θέματα τύπου να περάσουμε καλά για λίγο επιφανειακά, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Αυτοί οι τύποι πάντα όμως πηγαίνουν και με μία συγκεκριμένη γυναίκα. Πάρα πολύ σωστά. Είναι η Wendy. Το παραμύθι, για όποιον δεν το έχει διαβάσει, δεν το έχει δει στην τηλεόραση, γιατί έχει γυριστεί και κινηματογραφική ταινία, είναι πάρα πολύ συμβολικό και υπάρχει και βιβλίο με το σύνδρομο του Peter Pan. Εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα μας το πεις. Ναι. Έτσι λέγεται, το σύνδρομο του Peter Pan. Ναι. Λοιπόν, η Wendy τι είναι τώρα? Είναι μια γυναίκα η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της μητέρας ή αναλαμβάνει το ρόλο της νταντάς κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
η Γουέντι ουσιαστικά προστατεύει σε ό,τι και να κάνει ο Πίτερ Παν. Έχει ένα μεγάλο άγχος να μην εκθέσει και να μην εκτεθεί ο Πίτερ Παν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν είναι ισότιμο, δεν είναι συντροφικό. Είναι, υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία. Όποιος θέλει ενήλικη συντροφική σχέση θα πρέπει να αναζητήσει την ισοτιμία. Δηλαδή για πολύ καιρό μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι βρήκε το άλλο το μισό σε μια Γουέντι, η οποία μπορεί να του πληρώνει τους λογαριασμούς, μπορεί να του κλείνει τα ραντεβού τα επαγγελματικά, να του κάνει τις δουλειές μέσα στο σπίτι. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να συνεχίσει, γιατί και η αντίστοιχη Γουέντι θα νιώσει πάρα πολύ κουρασμένη. Και δεν θα, δεν θα απαντάτε καμία ανάγκη της. Θα νιώσει από ένα σημείο και πέρα ότι έχει να μεγαλώσει, έχει να αναθρέψει ένα παιδί. Ναι, αλλά το παιδί είναι 35-40 χρονών, μπορεί να είναι και το 50 παιδί. Και 60, έτσι. Το παιδί. Πολλές γυναίκες θα έχετε ακούσει προφανώς που λένε μέσα στην οικογένεια έχω κάνει δύο παιδιά και έχω άλλο ένα τρίτο το σύζυγο. Αυτό είναι. Μία μαμά Γουέντι κάνει ένα γιο Πίτερ Παν. Πολύ πιθανό, θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένη. Ή όχι πάντα. Όχι. Με τους ανθρώπους όλα παίζουν. Ναι. Έχει να κάνει πάντα με πιθανότητες. Πιθανότητες. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση. Και δεν είναι η σχέση μητέρας γιου, για παράδειγμα, η μόνη και αποκλειστική σχέση. Μπορεί να βρεθεί κάποιος άνθρωπος στη ζωή του γιου, ας πούμε, που θα αλλάξει τις προτεραιότητες αξίες. Όμως η σχέση της μαμάς με το γιου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Εάν έχει μάθει έτσι, γιατί ξέρετε, συνήθως λειτουργούμε κατά μέσο όρο. Γυρίζουμε στο οικείο και σε αυτό που έχουμε μάθει από την πατρική μας οικογένεια. Αν η μητέρα έχει μάθει έτσι με τον δικό της πατέρα, το συνέχισε ως πρότυπο ζωής με τον σύντροφο παύλα σύζυγο, το πιο πιθανό, όχι απόλυτα όμως, είναι να το συνεχίσει και με το γιο. Και ο γιος, ακριβώς επειδή θα αναζητά την μητέρα του στη συντροφική σχέση, σχεδόν θα απαιτεί από τη σύντροφο να φερθεί αντίστοιχα με τη μητέρα του. Ναι. Δημιουργείται ένα δίπολο πάντα με τον Πίτερ Παν. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες θα βρουν στον δρόμο τους ένα Πίτερ Παν και δεν είναι Γουέντι, το πιθανότερο είναι να φύγουν τρέχοντας. Ναι, το... Αν και είναι και λίγο, μπορεί να θεωρηθεί και λίγο γοητευτικός ένας Πίτερ Παν. Όχι λίγο, πολύ γοητευτικός. Ειδικά στην αρχή, για φανταστείτε μια γυναίκα η οποία είναι εγκλωβισμένη με τις υποχρεώσεις της. Γνωρίζει έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι και μορφωμένος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα, με χόμπι. Ναι. Μπορεί να τη συνεπάρει. Αυτή η αίσθηση της ανεμελιάς είναι μεγάλη παγίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, αν είναι και λίγο καταπιεσμένοι από προηγούμενες σχέσεις, ναι, αν οι υποχρεώσεις την έχουν κουράσει, στην αρχή είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Το θέμα είναι για πόσο καιρό. Ναι. Γιατί, το λέω ξανά και ξανά και ξανά, ούτε ο Πίτερ Παν περνάει καλά όταν θα αρχίσει η Γουέντι να έχει άλλου είδους απαιτήσεις. Τώρα ξέρεις ποια ταινία μου ήρθε στο μυαλό? Η ταινία Άλφη. Mm-hmm. Με τον Τζουντ Λό. Ναι. Θυμάσαι που είναι ο αιώνιος έφηβος και mm-hmm. τη Σιένα Μίλλερ. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά... Έχει και καιρό, απλά τώρα που όταν το λέμε. Που είναι ο happy συνέχεια. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση mm-hmm. μαζί του. Mm-hmm. Και ο οποίος είναι και πολύ γοητευτικός, γιατί δεν ξέρω, mm-hmm. αυτό το απρόβλεπτο, το... Αλλά μετά από λίγο γίνεται πολύ γραφικό, πολύ κουραστικό, mm-hmm. πολύ... Ναι. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, θα πρέπει να αναρωτηθούν τι είδους σχέσεις αναζητούν, έτσι. Γιατί είναι μεγάλη παγίδα να δεσμευθεί κάποιος, κακώς λέω βέβαια πάντα οι γυναίκες, γιατί όπως είπα και οι γυναίκες και οι άντρες φέρονται έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ συχνά στους άντρες. Αν μια γυναίκα θέλει μια ισότιμη συντροφική σχέση, θα πρέπει να πείσει τον εαυτό της ότι δεν το θέλει αυτό το πράγμα και όντως θα φύγει, γιατί δεν είναι αυτό που αναζητά. Η συντροφική σχέση είναι το αντίστοιχο της αγγελίας. Για παράδειγμα, αν σε μια αγγελία λέω ότι ζητάω 1, 2, 3 πράγματα και δεν τα πληρεί ο άλλος σε καμία περίπτωση, δεν μπορώ να αγοράσω εντός εισαγωγικών το προϊόν αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνω. Ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε πρώτα εμείς τι ψάχνουμε και να μην κατηγορούμε τον άλλον. Ναι, αλλά απλά θα πέσουμε όπως έχουμε πέσει όλοι, ότι θα αλλάξει, κατάλαβες. Αυτό και είναι μεγάλη παγίδα. Ειδικά όταν μιλάμε για ενήλικες. Ναι, όντως υπάρχει μια, ας το πω έτσι, μεγαλομανία κάποιων ανθρώπων, ειδικά στις γυναίκες παρατηρείται αυτό, ότι εγώ θα τον αλλάξω. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι στην πραγματικότητα χάσιμο χρόνο. Για να αλλάξει κάποιος θα πρέπει να διαταραχθεί όλο το αξιακό του σύστημα. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει πίσω όλες τις συμπεριφορές που έχει μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και στην πραγματικότητα
όλο το σύστημα αξιών που του μάθε η δική του οικογένεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να το πάρει ο ίδιος του απόφαση, έτσι. Ναι, να είναι συνειδητοποιημένη απόφαση. Οπότε, τι συμβαίνει μετά? Γίνονται οι σχέσεις χειριστικές, συναισθηματικά ανώριμες, τοξικές, και δεν λαμβάνουν συναισθηματική ικανοποίηση, γιατί σε μια σχέση κυρίως μακροπρόθεσμα αναζητά και ο άντρας και η γυναίκα συναισθηματική ικανοποίηση. Το δίπολο πάντως σε Wendy και Peter Pan. Ο καθένας βάζει το φίλο που θέλει, έτσι, να μην λέμε τώρα μόνο άντρας Peter Pan. Τώρα όση ώρα μιλάμε δεν μου έρχεται και καμία ταινία με γυναίκα Peter Pan. Θα έχει, φαντάζομαι, η σειρά. Ναι, η αλήθεια να λέγεται. Σίγουρα είναι πολύ θα σπάνιο. Έχει. Είναι σπάνιο. Μια φίλη μου έγραψε στο Facebook όταν διάβασε ένα άρθρο για το Peter Pan και τη Wendy που έγραψε και μου λέει: όντως, εγώ λέει είμαι ο Peter Pan και ο άντρας μου είναι η Wendy. Συμβαίνει δηλαδή αυτό. Είναι λίγο η κότα και τα αυγό. Συντηρεί ο ένας τον άλλον. Βέβαια. Αλλά το ξαναλέω. Πίσω από όλο αυτό κρύβεται και στη Wendy και στο Peter Pan ένα απίστευτο ναρκισιστικό τραύμα. Τι είναι το ναρκισιστικό τραύμα? Κάποια στιγμή στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, οι γονείς ή κάποιοι σημαντικοί άλλοι τραυμάτισαν την αυτοεικόνα του παιδιού, δηλαδή το πώς βλέπει τον εαυτό του, το υποτίμησαν, τον χλέβασαν ή την χλέβασαν. Και έτσι πήραν λανθασμένες αποφάσεις για το πώς πρέπει να φέρονται στους άλλους ανθρώπους. Ναι. Ενδεχομένως είχαν κακά πρότυπα. Και ο άνθρωπος Peter Pan και ο άνθρωπος Wendy. Βέβαια. Ναι. Για παράδειγμα, γιατί μια Wendy να θέλει πάντα να προστατεύει ένα Peter Pan? Γιατί μια γυναίκα να θέλει να νταντεύει ένα σύντροφο ενώ δεν είναι μωρό? Ναι. Αυτό δεν δείχνει ότι έχει μια αίσθηση, λανθασμένη βέβαια αίσθηση παντοδυναμίας? Ναι. Γιατί ο Peter Pan να θέλει πάντα μια Wendy να τον προστατεύει? Δεν θα έπρεπε σαν ενήλικας να είναι συναισθηματικά όριμος, να λαμβάνει αποφάσεις, ναι, να παίρνει ρίσκο, αλλά και να αναλαμβάνει και τις ευθύνες από το ρίσκο. Ναι. Αναπαραγάγει στο κεφάλι του με την ταινία, δηλαδή. Ναι. Ότι εγώ είμαι το παιδί, δεν το απροστάτευτο, δεν ξέρω πώς είναι και όλα. Έτσι ακριβώς νιώθει ότι δεν είναι αρκετά δυνατό συναισθηματικά, είναι απροστάτευτος, είναι ανώριμος. Πείθει τον εαυτό του τον αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Και απείθει τον εαυτό του. Βέβαια. Στην πραγματικότητα κανένας ενήλικας δεν θέλει να τον προστατεύουν. Γιατί όλο αυτό είναι καταπιεστικό, έτσι. Ναι. Φανταστείτε λίγο μια καθημερινότητα. Πάρα πολύ καταπιεστικό. Δηλαδή φανταστείτε έναν Peter Pan ο οποίος είναι επαγγελματίας, να χρειάζεται πάντα μια Wendy να τον ενημερώνει ότι στις 3 η ώρα έχει αυτό το ραντεβού, στις 5 η ώρα έχουμε αυτή την κοινωνική υποχρέωση. Ναι. Ο ένας πνίγει τον άλλον μετά, δεν είναι υγιές, ναι, αυτό. Ναι. Και τώρα έτσι που είπες το παράδειγμα με το παράδειγμα του ενήλικου που δεν κατατρέχεται από το σύνδρομο αυτό, δηλαδή το βλέπει και σαν δεσμά, σαν άσε με στην ησυχία μου. Βέβαια, γι' αυτό και μετά όταν περάσει ο καιρός, ο Peter Pan αποφασίζει να αποχωρήσει. Συνήθως, ναι. Συνήθως, για να βρει άλλη Wendy. Βέβαια, το πιο υγιές για μένα θα ήταν να καθίσει λίγο μόνος του, να τα βρει με τον εαυτό του, να καταλάβει για ποιο λόγο αναπαράγει. Βασικά να επισκεφτεί έναν ειδικό, έτσι, εντάξει. Δηλαδή δεν πάμε στον ειδικό γιατί έχουμε κατάθλιψη. Όχι, βέβαια. Οι περισσότεροι πλέον επισκέπτονται ειδικούς ψυχικής υγείας, δηλαδή ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους. Και όχι μόνο στις συντροφικές και στις εργασιακές σχέσεις. Ναι. Γιατί να σας πω κάτι, τα πρότυπα των σχέσεων αναπαράγονται. Βλέπουν ένα μοτίβο που λέμε, το pattern αυτό που λέμε στα αγγλικά. Ακριβώς. Αυτό που λέγεται είναι ότι δεν ευθύνεται ο άλλος για την επιλογή που έκανες. Δηλαδή, το να επιλέγεις συνέχεια τύπου γυναίκες Wendy, τύπου αντρών Peter Pan. Κάτι θέλει να σου πει. Δεν φταίει η Wendy, προφανώς. Δεν γίνεται η ζωή σου να είναι έργο με διαφορετικούς πρωταγωνιστές αναδιαστήματα, ναι, για να το αναπαράγεις. Κάτι δεν έχεις μάθει εσύ ο ίδιος και πρέπει να το λύσεις. Ναι. Αλλιώς δεν θα βελτιωθεί. Θέλει μια αυτοπαρατήρηση. Θέλει πολύ σοβαρή αυτοπαρατήρηση. Θέλει δουλειά με τον εαυτό, αλλά συνειδητή δουλειά. Γιατί θα σας πω και το άλλο. Αρκετοί πάνε στον ψυχολόγο ως μια, αν θέλετε, αστική συνήθεια. Ότι εγώ πήγα στον ψυχολόγο, το έκανα και αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Έχει γίνει και λίγο μια τάση, μια μόδα των λίγο μορφωμένων που έχουν μια οικονομική, ναι, δυνατότητα. Όχι, η ψυχοθεραπεία είναι μια αρκετά σοβαρή δουλειά, επώδυνη. Για τους δυνατούς καταρχήν είναι. Για τους θεραλέους, δεν είναι πάση στο κομμωτήριο. Βέβαια. Καταρχάς να αντιμετωπίσεις τον πραγματικό σου εαυτό. Γιατί τα προβλήματα στις σχέσεις από πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν, ότι δεν έχουμε ρεαλιστική εικόνα για τον εαυτό μας.
Έχετε ακούσει που λένε πρόβαλε, λέει, έναν πάρα πολύ ιδανικό εαυτό στην αρχή. Ναι. Και μετά μου βγήκε στην πορεία, ναι, κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, ακριβώς, γιατί και έπεισε το άλλο το άτομο. Προφανώς τα δείγματα υπήρχαν, αλλά δεν τα είδε ο σύντροφος ή η σύντροφος. Αλλά και το ίδιο το άτομο δεν είχε πλήρη συνείδηση, ναι, του τι είναι, ποιος είναι και τι θέλει. Ο Πίτερ Παν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ο Πίτερ Παν είναι ευτυχισμένος στην αρχή πάρα πολύ, γιατί περνάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο ανέμελο, να τον ενδιαφέρει το σήμερα, να μην τον ενδιαφέρουν οι λογαριασμοί, οι υποχρεώσεις που έχουν όλοι, ναι, οι ενήλικες, τα ταξίδια, οι το PlayStation, οι ταινίες. Πάρα πολύ. Αλλά όταν μένει μόνος του, υπάρχει ένα τεράστιο κενό συναισθηματικό. Είναι άνθρωποι μελαγχολικοί, φλερτάρουν πάρα πολύ με την κατάθλιψη. Είναι καταρχάς μία μάσκα όλο αυτό, ναι, είναι ψεύτικο, οπότε δεν είναι εγωιτευτικό στην πραγματικότητα και ο ίδιος θυμώνει με τον εαυτό του. Έχω συναντήσει και σε επίπεδο θεραπείας πάρα πολλά τέτοια άτομα και όντως δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο φέρονται έτσι. Πολλοί θέλουν να το αλλάξουν και δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να το αλλάξουν. Ποιο είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτούν, ένα πρώτο βήμα? Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί το ξέρουν ότι είναι Πίτερ Παν? Αρκετοί όχι. Ξέρετε ποιο τραγούδι τους εκφράζει πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους? Το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Δηλαδή, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς δεσμεύσεις. Αυτό, αν είναι συνειδητή επιλογή, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν κάποιος πει ότι εγώ δεν θέλω είμαι συντροφικός τύπος. Ναι. Πραγματικά δεν, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μοναχικοί και πάρα πολύ δημιουργικοί. Δηλαδή αφιερώνονται σε κάποια τέχνη, σε κάποια επιστήμη. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα με τον Πίτερ Παν είναι ότι εμπλέκεται σε σχέσεις. Και τι μετά, θέλει τη Γουέντι του. Τι θέλει τη Γουέντι του. Δεν είναι ότι είναι ένας συνειδητοποιημένος μοναχικός τύπος που έχει πείσει τον εαυτό του ότι τα δυνατά μου στοιχεία είναι αυτά, ναι, τα δύναμά μου είναι αυτά, δεν θέλω να δουλέψω με αυτά, γιατί είναι και αυτό δικαίωμα του καθενός. Φυσικά, φυσικά. Έτσι, ότι μέχρι εδώ έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Είμαι εγώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί το θέλω. Ναι. Ο Πίτερ Παν εμπλέκεται. Βρίσκει εντός πολλών εισαγωγικών θύματα, γιατί θύμα στην πραγματικότητα δεν είναι κανένας και η Γουέντι θέλει και εμπλέκεται, έτσι. Μου αρέσει πολύ που το λες αυτό. Γιατί πολλές φορές σε επίπεδο θεραπείας έρχονται γυναίκες. Και... μα όχι μόνο γυναίκες, συγγνώμη, και να το κρατήσω στο συλλογισμό σου. Εγώ χθες έτυχα σε μία παρέα, σε ένα τραπέζι αντρών και να λέει ο ένας και η τάδε που μου φέρετε, ναι, έτσι, ναι, και πολύ αυτά. Και τη λέω, εσύ το επιτρέπει, δεν σου φέρετε κανένας περίεργα. Εμείς το επιτρέπουμε. Ναι, το επιτρέπουμε. Σε επίπεδο θεραπείας λένε, καθίστε να σας πω τι μου έκανε. Και λέω, εσύ τι έκανες? Τι μου έκανε, βέβαια. Εκεί θυμώνει το άτομο, γιατί θα ήταν πάρα πολύ βολικό να κατακρίνουμε τον άλλον, να πούμε πω τι κακός που ήταν, ήταν άδικο όλο αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι μια παθητική στάση που ουσιαστικά την έχουν τα θύματα. Ναι. Εμάς, επίπεδο θεραπείας, δεν μας ενδιαφέρει να θυματοποιήσουμε κι άλλο το άτομο, μας ενδιαφέρει να δει καθαρά τον πραγματικό άλλο. Γιατί, ναι, όταν συντροφεύουμε, τον πρώτο καιρό είμαστε λίγο σε ένα ροζ συννεφάκι. Μου το είχε πει εμένα ο δικός μου θεραπευτής, γιατί κι εγώ είχα παλιότερα δύσκολες στις σχέσεις μου. Μου είπε, τώρα βλέπεις τον πραγματικό άλλο και τώρα εσύ θα αποφασίσεις αν θες αυτόν, ναι, τον πραγματικό άλλο, ναι, ή αν θες να φύγεις. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Ναι. Θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση να τοποθετηθείς. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν για την επιλογή του. Ναι. Έτσι. Είναι, όταν είσαι ενήλικας, θα πρέπει να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου. Δεν είναι κακό να κάνεις μια λανθασμένη επιλογή, αρκεί να μάθεις από αυτήν. Ναι. Έχουμε ένα θέμα με τη λέξη ευθύνη. Ενώ η ευθύνη τελικά είναι ελευθερία, το παίρνουμε σαν δέσμευση. Σαν, ναι, σαν δέσμευση, σαν βασικά σαν κάτι που βαραίνει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό είναι μια αντίδραση που θα την περιμέναμε από έναν έφηβο, ναι, 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 παιδί. Γι' αυτό λέω ότι το ότι κάποιος χρονολογικά είναι 35, 40, 45 χρονών, δεν σημαίνει... Και πιο πολύ, μη σου πω. Ναι, και η παγίδα μεγάλη είναι όταν νοητικά είναι πολύ ψηλά κάποιος. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος διευθυντής τράπεζας. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι συναισθηματικά είναι όριμος. Πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες όμως, το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτο αυτό. Πολλές γυναίκες γοητεύονται από το κύρος του ανδρός. Ναι. Δηλαδή, λένε, είναι πετυχημένος, είναι όμορφος, έχει, ναι, το σπίτι του, δεν του λείπει τίποτα. Στην πραγματικότητα όμως, δεν ψάχνουμε να βρούμε αν ταιριάζουμε με αυτόν τον άνθρωπο, αν έχουμε τις ίδιες αξίες και αν θέλουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση. Ότι, ναι, είναι κοντά στην ηλικία μου. Α, ωραίος είναι, καλός είναι. Ναι. Ας προχωρήσουμε. Εκεί γίνονται οι λανθασμένες επιλογές. Ναι.
Ξέρεις, αρκετοί ψυχολόγοι εδώ λένε, έρχονται ας πούμε γυναίκες για θεραπεία και θα αρχίσουν και θα λένε και που κάνει έτσι και εκείνο και το άλλο. Ξέρεις, αυτός όμως δεν είναι στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ ναι, δεν μπορώ να ψυχολογήσω τον άλλο. Εσύ πού είσαι σε όλο αυτό? Ναι, όχι, η ερώτηση βασική είναι αυτό. Και εσύ τι έκανες γι' αυτό? Ναι. Εσύ που βρισκόσουν γι' αυτό? Είναι πάρα πολύ... Δεν ξέρω. Είναι πολύ βολικό να λες ότι ο άλλος είναι κακός, αλλά αυτό πάλι το δίπολο, ναι, το κάνει ένα πολύ μικρό παιδί. Ότι ναι, ο κόσμος είναι ή καλός ή κακός, ανάλογα με το αν ταιριάζει με αυτό που θέλω εγώ ή όχι. Ναι. Και να πάμε στην άλλη τη φοβερή σχέση που έχει στιγματίσει πολύ κόσμο, τη σχέση της Κάρι Μπράτσο, ναι, με τον, ναι, Mr. Big, ναι, έτσι. Ναι, μα γιατί αυτός δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα? Ναι, Peter Pan. Peter Pan, ενός, να ορίστε, πετυχημένου, ωραίου, γοητευτικού. Ναι, αλλά και η ίδια δεν έδειξε σταθερή στάση. Καθόλου. Βέβαια κατέληξε με αυτόν. Για χάρη του σεναρίου τέλος πάντων έγινε όλο αυτό. Αλλά αυτό που δείχνει αυτή η σχέση είναι ότι αυτή έχει ανάγκες που αυτός δεν τις καλύπτει. Είναι μονίμως δυστυχισμένη. Μονίμως δυστυχισμένη, αλλά αυτή εκεί αυτό θέλει. Ναι, κάνει προσπάθειες. Δεν είναι μαζοχιστικό, κάνει προσπάθειες βέβαια. Αλλά επιστρέφει πάντα, θα το πω χαριτωμένα, στον τόπο του εγκλήματος. Με ποια έννοια? Μέχρι που ήταν παντρεμένος ο Μιστερ, ναι, Μπι, βέβαια. Και ήταν το τρίτο πρόσωπο. Σωστά. Επιμένω σε αυτό. Πισωγυρίζουμε στο οικείο. Μπορεί να είναι σε αυτό λάθος που έχουμε μάθει. Ναι. Μπορεί να είναι λάθος και να το ξέρουμε. Γιατί δεν είπαμε. Νοητικά μπορεί ο άλλος να είναι πάρα πολύ υψηλά. Συναισθηματικά, ναι, τι γίνεται. Ξέρουμε ότι είναι λάθος μια επιλογή. Αλλά επειδή είναι οικεία και ίσως ταιριάζει πάρα πολύ με τα πρότυπα τα οικογενειακά. Ναι. Το έχω μάθει δηλαδή από το... Από το πατρικό μου το σπίτι. Δηλαδή σε περιπτώσεις κακοποίησης. Πολλές φορές στη συμβουλευτική μας εκμυστηρεύονται κυρίως γυναίκες ότι επέλεξε αυτόν τον άνθρωπο ενώ ήξερα ότι δεν θα με έκανε ευτυχισμένη γιατί έτσι ήταν ο πατέρας μου. Γιατί αυτό το ξέρω και ένιωθω ότι ήξερα ότι μπορώ να το χειριστώ. Ναι. Το οικείο, δηλαδή αν κάτι δεν το έχω βιώσει, δεν υπάρχει μέσα μου, δεν μπορώ να μου τραβήξει την προσοχή. Πολύ πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα θα πάρει το ρίσκο το άτομο. Μόνο να το δουλέψω. Ναι, και μόνο αν είμαι αρκετά τολμηρό και θαραλέο άτομο, ναι, και πω ότι αναλαμβάνω τώρα το ρίσκο να αλλάξω με μια απόφαση ζωής όλη την κατεύθυνση της ζωής μου. Ναι. Έχεις εσύ ακούσει περιστατικό να έρθει ο Peter Pan ή να έρθει σε σένα να ζητήσει βοήθεια? Ναι, βέβαια. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να βελτιωθούν. Ναι. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλές παλινδρομήσεις, πολλά πισωγυρίσματα. Ναι. Εάν είναι συνειδητή η επιλογή της ψυχοθεραπείας, θα πάει καλά και η πορεία του μετά στην ζωή. Τα πάντα είναι μια απόφαση. Αν πάρει τη σωστή απόφαση, ναι, τη σωστή στιγμή, δηλαδή αν πει ότι από εδώ και πέρα θέλω άλλου είδους σχέσεις, άλλου τύπου σχέσεις, θέλω πιο ισότιμα πράγματα, πιο συντροφικά. Εάν του έρθει μία Wendy, θα την απορρίψει ο ίδιος ο Peter Pan. Α. Θα πει ότι μέχρι εδώ ήμουν Peter Pan, τώρα αλλάζω. Φτάνει. Δεν έχω ανάγκη κάτι τέτοιο, έχω ανάγκη κάτι άλλο και θα συνεχίσω να το ψάχνω μέχρι να το βρω. Ναι. Γι' αυτό κιόλας και είπες τώρα τη λέξη την χρυσή, ισότιμη. Ισότιμες σχέσεις, ο καθένας αν σκεφτεί το περιβάλλον του, πρέπει να ξέρει τύπου δύο. Ναι, είναι οι πιο δύσκολες σχέσεις. Γιατί χρειάζεται πολύ δουλειά από πίσω με τον εαυτό, έτσι. Θέλει και πάρα πολύ υπομονή. Άλλο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι. Επειδή κάτι είναι διαθέσιμο, δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Η σωστή επιλογή για, ναι, εμένα. Δηλαδή το ότι είναι κάποιος ελεύθερος, άνευ σχέσεις εννοώ. Γιατί ελεύθερος μπορεί να μην είναι από υποχρεώσεις οικογενειακές. Λέμε ότι δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή κάποιος. Δεν έχει σχέση με κάποια γυναίκα ή με κάποιον άντρα. Μπορεί όμως να είναι πραγματικά δεσμευμένος με την μητέρα του. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αντρών κυρίως, που είναι πραγματικά δεσμευμένοι με τις πατρικές τους οικογένειες και δεν έχουν χώρο πραγματικό για μια ισότιμη συντροφική σχέση. Ξέρω πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ναι, είναι και αυτό επίσης κάτι που γίνεται πολύ στα ελληνικά δρόμενα. Δηλαδή, πολύ συχνά παρατηρούμε ελεύθερους άντρες μιας ηλικίας που θα μπορούσαν να έχουν μια συντροφική ενήλικη σχέση, ωστόσο η πατρική οικογένεια τους έχει δέσμιους, ναι, και επιλέγουν και αυτοί από ένα σημείο και πέρα να το συνεχίσουν, ναι,
Δεν αρθώνουν ανάστημα. Να κόψουν τον δεσμό. Δεν έχουν μάθει και ποτέ η αλήθεια. Γιατί ξέρετε, οι δεσμοί με την μητέρα, είναι ισχυροί των αντρών. Ναι. Είναι πάρα πολύ ισχυροί. Βέβαια, αυτές οι μητέρες πιέζουν και λένε: θα ήθελα να σε δω, αγόρι μου, παντρεμένο και ευτυχισμένο. Αλλά στην πραγματικότητα, συνειδητά ή ασυνείδητα, σαμποτάρουν την οποιαδήποτε επιλογή τους. Και έχουν τη δύναμη αυτή οι μαμάδες. Έχουν τη δύναμη, αλλά επιτρέπουν και οι άντρες να έχουν τη δύναμη και μπορεί και να το απολαμβάνουν σε ένα σημείο. Ναι. Πάλι δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνειδητό ή ασυνείδητο αυτό, κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά το ότι κάποιος δεν έχει συντροφική σχέση δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλου είδους δεσμεύσεις, άλλου είδους προσκολήσεις. Μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά εργασιομανής και να μην έχει χώρο και διάθεση για συντροφική σχέση. Ναι. Για να προκύψει συντροφική σχέση πρέπει να το θέλεις πραγματικά. Και να κάνεις χώρο. Να κάνεις χώρο, να βάλεις πίσω τις δικές σου προτεραιότητες, να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος που μπαίνει στη ζωή σου είναι ένα σύστημα αξιών από οικογένεια. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες συγκρούσεις προκύπτουν επειδή είμαστε όχι απλά δύο διαφορετικοί άνθρωποι, προερχόμαστε από δύο διαφορετικές οικογένειες. Ναι, ναι. Στη δική μου οικογένεια τα προβλήματα τα συζητάμε στο τραπέζι, το οικογενειακό της Κυριακής. Στη δική του την περίπτωση δεν μιλάνε ποτέ, τα βάζω κάτω από το χαλάκι. Άντε βέβαια. Τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι να έρθουν μαζί. Ναι. Καλή τύχη. Αν υπάρχει καλή διάθεση, πάντα με το διάλογο, τον ουσιαστικό όμως, έτσι. Δεν είναι... Να το φέρνουν, να το συζητάνε δηλαδή. Ναι. Οτιδήποτε κρύβεται κάτω από το χαλάκι, να ξέρετε, διωγγώνεται όμως. Ό,τι δεν λύνεται επί τόπου. Σκάσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή είναι σαν την κατσαρόλα που βράζει. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει η έκρηξη. Ναι. Και καλό είναι η έκρηξη να μην γίνεται σε βάθος χρόνου. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι Peter Pan, άντρες γυναίκες, θα βρούνε πάντα έτσι ένα λόγο να το παρατείνουν. Είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, είτε αυτό λέγεται μετακόμιση. Κάπως. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, έτσι. Μπορεί να βρίσκουν δικαιολογίες στις συντρόφους. Δηλαδή, τι, ότι εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω, δεν ήθελα να παντρευτώ. Αυτή άρχισε να γίνεται ιστερική, αυτή επιθετική, αυτή δεν αποδέχτηκε τη μητέρα μου, είχε παραπάνω κιλά. Αυτή με πίεζε πολύ, είχε παραπάνω κιλά επίσης, ναι. Με πίεζε πολύ. Ναι. Ρίχνουν ακριβώς την ευθύνη στον τελείως. Άλλον άνθρωπο. Ενώ θα μπορούσαν να πούν πολύ όρημα ότι δεν είναι η δική μου επιλογή να προχωρήσω σε ένα γάμο, δεν νιώθω έτοιμος, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Πιο θεραπευτικό από τα ξεκάθαρα λόγια δεν υπάρχει από τη συζήτηση. Ναι, αλλά μας είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ ξέρω σχέσεις που ήταν μαζί, χωρίσανε και δεν είπαν ποτέ. Για ποιο λόγο χώρισαν. Δεν είπαν ένα στον άλλον πέντε πράγματα. Καταρχάς, το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει ότι όταν είμαστε σε σχέση δεν είμαστε ειλικρινείς ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Άπειρα ζευγάρια πείθουν τον εαυτό τους ότι είναι ερωτευμένα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαζί από συνήθεια. Όταν νιώθω επίσης κάτι θετικό για τον σύντροφό μου, να το λέμε. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι λένε: άσε, μην το πω. Το έχω ακούσει καταρχάς. Αυτό, βέβαια. Μην το πω για να μην πάρει αέρα, μην καταλάβω ότι είμαι ευάλωτος, ευάλωτη. Αν πω ότι είμαι ερωτευμένος, μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί η ειλικρίνεια σώζει. Ναι, που τα ακούμε κάθε μέρα από όλες τις ηλικίες. Βέβαια. Ναι. Φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Φοβούνται την απόρριψη. Ο φόβος της απόρριψης είναι ένας από τους μεγάλους φόβους. Και η μεγαλύτερη απόρριψη τελικά έχω καταλάβει μέσα από τα περιστατικά και μέσα από την κλινική μου εμπειρία είναι μέσα σε ένα γάμο. Μου έχει εκμυστηρευτεί, ας πούμε, και ραβωνιασμένη γυναίκα και παντρεμένη ότι είμαι στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, αλλά δεν υπάρχει ο άλλος, δεν έχω σύντροφο. Ναι. Οπότε το να υπάρχει μέσα στο σπίτι ο άλλος και να μην σε κοιτάζει και να μην σου μιλάει, νομίζω να μην σε αγγίζει. Να μην σε αγγίζει καθόλου, αλλά έξω στον κόσμο να έχει την ταμπέλα τη αποκατεστημένη, νομίζω είναι πάρα πολύ πιεστικό όλο αυτό. Ναι. Ναι, πω. Αλλά δεν κάνουν κανένα βήμα εκεί να πάει προς τα κάπου, εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει δύναμη. Ναι. Δύναμη να αλλάξω τις συνήθειές μου, τις προτεραιότητές μου, ενδεχομένως ένα διάστημα να ζοριστώ οικονομικά, γιατί έχω μάθει να μοιράζομαι τα πάντα με τον άλλον. Ο Peter Pan είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων, θεωρείς? Παλιά υπήρχε. Εγώ τώρα θυμάμαι κάτι ταινίες παλιές με τον Κωνσταντάρα. Ένας τρελός παιδί. Ναι, σωστά. Πολλές τέτοιες είχε πάντα, ο Κωνσταντάρας. Πάντα υπήρχε. Απλώς τώρα θεωρώ ότι πίσω από την ταμπέλα της οικονομικής κρίσης
Έχει κρυφτεί πάρα πολύ ο Πίτερ Παν ως και, μοτίβο. Και δεν υπάρχει και το στίγμα που υπήρχε παλιά, ξέρω εγώ, οι ανήπαντροι. Ίσως ναι, ίσως ναι. Και γι' αυτό είναι πιο πολύ. Έχει δοθεί στην Ελλάδα τουλάχιστον τεράστια έμφαση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ότι να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, να κάνεις ναι. το δεκτορικό σου, να βρεις μια καλή δουλειά. Υπάρχει οικονομική κρίση, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι... Ανεργία, γι' αυτό δεν κάνω σχέσεις. Λίγα χρήματα, και αυτό επίσης. Πάρα πολύ, ότι δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη ενός παιδιού, ας πούμε. Κάτι που δεν ισχύει πάλι, δηλαδή όποιος πραγματικά θέλει βρίσκει και λύσεις τρόπο. Και τρόπους. Ναι. Και πάλι με συζήτηση προκύπτουν οι λύσεις. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι ότι αποφεύγουμε την ουσιαστική συζήτηση. Την συναισθηματική συζήτηση, δηλαδή μέσα στη συζήτηση να βάλουμε και το αυθεντικό γνήσιο συναίσθημά μας. Ότι είμαι θυμωμένος μαζί σου αυτή τη στιγμή, με θύμωσες γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή στενοχωρέθηκα ή ναι. σ' αγαπάω γι' αυτό. Το ναι. να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τα συναισθήματά μας και με τον σύντροφό μας είναι η λύση. Και να το λέμε. Βέβαια. Και να το λέμε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το λέμε. Γιατί δεν έχουμε μάθει προφανώς να το λέμε. Στο σχολείο δεν μας έμαθε ποτέ κανείς πώς να κάνουμε σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Αντιθέτως, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στο να αποστηθίζουμε ιστορικά γεγονότα. Μόνο. Εμείς, σαν ψυχολόγοι, πάντα λέμε να μπουν τα μαθήματα ζωής στα σχολεία από τον υπηαγωγείο. Να μάθω πώς να σέβομαι το άλλο φύλο, πώς ναι. να κάνω ισότιμες διαπροσωπικές σχέσεις, πώς ναι. να διαχειρίζουμε συγκρούσεις. Μα πώς αλλιώς θα προχωρήσει κάποιος αν δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη ναι. στην ζωή του. Μόνο με γνώμονα να στο μάθει η οικογένεια, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή τα δύο πιο δύσκολα επαγγέλματα, το να είμαι σύντροφος, όχι να έχω σύντροφο, να είμαι σύντροφος ναι. και να γίνω γονιός, δεν μας ακριβώς. εκπαιδεύει ακριβώς. κανείς. Ακριβώς. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, σεμινάρια, διαλέξεις, πάλι όμως... Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό φυσικά. Προαιρετικά. Το επιλέγει προαιρετικά κάποιος. Αλλιώς το πιο πιθανό είναι να επαναληφθεί ένα μοτίβο που υπάρχει ήδη από την πατρική οικογένεια. Ναι. Πολύ δύσκολα κάποιος θα ξεφύγει. Ναι. Αν δεν θέλει να ξεφύγει και αν δεν δουλέψει με τον ίδιο τον εαυτό. Και ξέρεις, να γίνει σαφές αυτό ότι δεν πάμε στον ψυχολόγο γιατί έχουμε κατάθλιψη. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ο Πίτερ Παν, είναι πίκτητη συμπεριφορά, δεν είναι ο χαρακτήρας του. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουμε ναι, ναι, δηλαδή σε έναν ναι. ειδικό, γιατί υπάρχει ένας κάτι στην συμπεριφορά μας που μας δυσκολεύει στις σχέσεις μας και αυτό δουλεύεται. Φυσικά και αντιμετωπίζεται και αν κάποιος, όλοι καταρχάς έχουν δικαίωμα στην ευτυχία, έτσι. Ναι. Αν κάποιος θέλει να είναι ευτυχισμένος, με κόπο, δεν είπαμε ότι θα είναι ένας δρόμος. Ναι. Ελεύθερος από εμπόδια, από αγκάθια και τα λοιπά, φυσικά ναι, και δεν ναι. είναι επώδυνο, έτσι. Το να αποδεχθείς τον ίδιο στον εαυτό καταρχάς είναι από τις πιο επώδυνες πάρα πολύ. Ωραία, από εκεί και πέρα όμως ξεκινάει η πραγματική ελευθερία. Από εκεί, και από την αποδοχή. Από την αποδοχή του εαυτού και όταν υπάρχει σύντροφος, γιατί επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν αποδεχόμαστε τον σύντροφό μας. Πολλές φορές επίπεδο θεραπείας ρωτάμε, τον αποδέχεσαι? Γιατί λένε και έκανε αυτό και έκανε εκείνο. Τον αποδέχεσαι? Ωραία, είναι τσαπατσούλης, δεν βγάζει πολλά λεφτά, έχει 1000 ελαττώματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Για να είσαι μαζί του όμως τον αποδέχεσαι ή την αποδέχεσαι, δεν απαντάνε οι περισσότεροι. Δεν απαντάνε. Γιατί σοκάρονται από την ερώτηση και η επόμενη ερώτηση είναι εσύ τον εαυτό σου τον αποδέχεσαι? Εκεί ξεκινάνε τα μεγάλα ζητήματα. Ναι. Πόσο κόσμο ξέρω 40 χρονών ή έχω ακούσει που δεν έχουν κάνει ποτέ σχέση στη ζωή τους. Ποτέ. Ναι, είναι και πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια τάση ή κάνουν ψευδοσχέσεις πλέον μέσα από τα social media. Ναι. Άπειρος κόσμος φλερτάρει μέσα από το Messenger, μέσα από το Facebook και θεωρεί ότι καλύπτει το κενό το συναισθηματικό με το να ανταλλάσσει κάποια μηνύματα. Ναι. Ότι αυτό είναι σχέση. Είναι αυτό η εποχή, πώς λέει τώρα, της instant gratification, της άμεσης ικανοποίησης. Ναι, αλλά δεν είναι ουσιαστική ικανοποίηση. Καθόλου. Βασικά δεν υπάρχει σύνδεση. Είναι το connection, τη σύνδεση. Ναι, 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 ψυχική ναι, ναι, επαφή ναι. βασικά. Νομίζω ότι όμως οι άνθρωποι στη βάση τους εκεί αποσκοπούν στην συναισθηματική ικανοποίηση. Όλα τα άλλα είναι υποκατάστατα και... Ναι. Οι έρευνες δείχνουν, γιατί τα social media έχουν μπει στη ζωή μας, ότι οι πολύ επιφανειακές σχέσεις δεν είναι θέμα εμπειριών, γιατί έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ σε εκλεγευμένα έντυπα κτλ. Να έχεις πάρα πολλές εμπειρίες, ναι. να αλλάζεις συντρόφους.
αυτό μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρά αρνητικά συναισθήματα. Και γίνει το μυαλό μας σούπα, μιλάμε με όλα αυτά που διαβάζουμε. Συνήθως όταν οι σχέσεις είναι επιφανειακές και δεν καταλήγουν σε κάποια συναισθηματική σύνδεση ουσίας, το άτομο όταν τελειώνει ακόμα και αυτό το επιφανειακό φλερτ, νιώθει πιο απομονωμένο, πιο απογοητευμένο, έχει αρνητική στάση απέναντι στις σχέσεις των δύο φύλων. Ναι. Οπότε πολύ δύσκολα θα δεσμευθεί επί της ουσίας μετά. Ναι. Υπάρχει και λίγο αυτό έτσι, ότι ντε και καλά, ας πούμε, να έχεις και μια σχέση, ντε και καλά. Γιατί... Ναι, το ντε και καλά είναι από τις μεγαλύτερες παγίδες, ειδικά όταν συνδέεται με χρονολογική ηλικία. Ναι, επίσης. Επίσης κυκλοφορούν πάρα πολλά έντυπα τύπου έφτασες 30, 35, ναι, ναι, ναι. 40. Εγώ έτσι και εδώ έντυπο social media τώρα πια να γράφει, να υπάρχει 100 πράγματα μέσα, μέχρι τα 30. Το κάνω unfollow, δηλαδή δεν θα έχετε πεθάνει σε 30, 31, δεν ξέρω. Ναι. Ότι... Αυτό, ναι, δημιουργεί καταναγκασμούς, δημιουργεί προσδοκίες. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι ο άνθρωπος είναι τελείως μοναδικός. Ο καθένας διαφέρει από τον άλλον σε τεράστιο βαθμό. Πραγματικά μπορεί κάποιος στα 25 του να νιώθει έτοιμος να κάνει 2 και 3 παιδιά. Και μπράβο. Ναι, του. Ναι. Και μπράβο. Μπορεί όμως κάποιος πραγματικά στα 35 του ή στα 40 ή ακόμα και στα 45 του δεν έχει τέλος όλο αυτό, να νιώθει ότι θέλει να δουλέψει με τον εαυτό του. Ναι. Πάντως οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που γύρω στα 40 επιλέγουν να κάνουν οικογένεια συνειδητά είναι πιο ευτυχισμένα στα ζευγάρια και πιο συνειδητοποιημένα. Οι περισσότερες έρευνες, έτσι, και πάλι όλα είναι σχετικά. Ναι, θέμα πιθανοτήτων. Mm-hmm. Οι ισότιμες σχέσεις. Υπάρχει δουλειά από πίσω. Ναι. Εσύ βλέπεις. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι γιατί δύο άνθρωποι βρεθήκανε τυχαία και ερωτευτήκανε και ζήσαμε καλά, εμείς αυτοί καλά και αυτοί καλύτερα. Δεν υπάρχει αυτό. Καταρχάς οι ισότιμες σχέσεις έχουν πάρα πολλές συγκρούσεις. Η διαφορά μεταξύ των πετυχημένων σχέσεων και των μη πετυχημένων σχέσεων, με την έννοια της ευτυχίας και της πληρότητας που νιώθει κάποιος, είναι ότι συγκρούνται διαφορετικά τα ζευγάρια. Θα συγκρουστούν όλοι. Ναι. Απλώς αυτοί που πραγματικά αγαπιούνται και θέλουν η σχέση να είναι ο νικητής, δηλαδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, να μην νικήσει ο εγωισμός, θα βρούνε λύση όσο πιο άμεσα γίνεται. Μ' αρέσει αυτό που το λες. Είναι δηλαδή η σχέση μια τρίτη οντότητα. Είναι... Ακριβώς. Ένα παιδάκι είναι κι αυτό. Ναι, είναι ένα παιδάκι που το μεγαλώνουμε μαζί όμως. Δηλαδή, εγώ και ο σύντροφός μου θέλουμε να κερδίσει όχι το εγώ, αλλά το εμείς. Δηλαδή, η σχέση είναι αυτό που το, κάνουμε, που το κάνουν οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές, τέλος πάντων. Είναι σαν ένα καλλιτεχνικό έργο. Σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, μεγαλώνει και εξελίσσεται. Ναι. Και η σχέση έχει ηλικία, δηλαδή ξεκινάει από παιδάκι και περνάει διάφορα στάδια. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να έχει μια παιδικότητα, μια εφηβική διάθεση, μια ανεμελιά. Περνάει όμως και τα ενήλικα στάδια. Αυτό που λένε ότι περνάμε κρίση στο γάμο μας είναι ίσως ότι περνάνε από το ένα στάδιο στο άλλο. Στο άλλο. Και όλοι εσείς οι οποίοι βλέπετε κάποια στοιχεία και ταυτίζεστε με τον Peter Pan ή με τη Wendy, κοιτάζοντας πίσω δηλαδή και ανακαλύψετε ένα μοτίβο, ο δρόμος περνάει και από την πόρτα του ειδικού, τέλος πάντων. Ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν αντιλαμβάνεται μια απόφαση ένας Peter Pan να πει. Καιρός να ενηλικιωθώ από τη μία μέρα στην άλλη. Α, όχι. Με ένα κουμπάκι δεν ενηλικιώνεται κανένας. Με λήψη αποφάσεων ενηλικιώνεται, ναι. Και με διαφορετικές συμπεριφορές. Δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα, ναι. Όταν η συμπεριφορά παραμένει ίδια. Ούτε να περιμένεις από τον άλλον το μαγικό ραβδάκι να πουνήσει. Και σίγουρα πρέπει να σκοτώσει, σε εισαγωγικά φυσικά, τους γονείς, έτσι. Δεν πρέπει γίνεται. Να κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να μένουν μόνοι τους, αλλά στην πραγματικότητα συναισθηματικά να είναι ακραία συνδεδεμένοι με τις οικογένειές τους. Ναι. Ξέρω σαραντάρες γυναίκες και σαραντάριδες που οι γονείς τους επισκέπτονται για να τους καθαρίσουν τα σπίτια που μένουν, με την έννοια ότι δεν έχουν την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους. Αυτό προφανώς όμως θα προβληθεί και σε μια συντροφική σχέση. Ναι. Όταν παρεμβαίνει τόσο πολύ πατρική οικογένεια σε μεγάλη ηλικία, το πιο πιθανό είναι να αφαιθεί και χώρος ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι. Άμα συμβεί αυτό, τρέχα που λέει. Άμα συμβεί αυτός ο σύντροφος, τρέχα. Ή συζήτησε το μαζί του για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει, ναι. Και να βελτιωθεί όλο αυτό. Γιατί είναι δική του δουλειά. Φυσικά. Δεν είναι δουλειά του συντρόφου. Δεν είναι δηλαδή έχω θέμα με την κουνιάδα μου και με τον. Όχι, αυτή δεν είναι δική σου δουλειά. Είναι του συντρόφου. Να το συμμαζέψει. Να οριοθετήσει την αυτό. Δική του οικογένεια, να καταλάβει ότι πλέον υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή του,
ότι είναι σημαντικός, να δείξεις το άτομο που συντροφεύει ότι το δίνει αξία και ότι προτεραιότητα είναι η σχέση του. Ναι. Και όχι να παρασυρθεί από αυτά που θα του εκμυστηρευτεί η πατρική ναι. του οικογένεια. Βασικά αυτό το ότι ο σύντροφος που θα επιλέξεις, ο σύντροφος ή σύντροφος, θα τον βάλεις πάνω από την πατρική οικογένεια. Εάν και εφόσον το θέλεις. Γιατί... Ναι, 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 όχι. Αυτό όμως είναι το. Αυτό συμβαίνει όταν υπογράφεις ναι. στο γάμο. Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια. Βέβαια. Ότι πλέον είμαστε μαζί. Αυτή και είναι. Αποφασίζουμε μαζί. Έτσι είναι. Πάνω έτσι. Από την πατρική οικογένεια. Εκεί είναι το. Ότι ο καθένας έχει διαφορετική θέση πλέον. Ναι. Ότι άλλαξε το σύστημα. Πλέον δεν είμαστε μέλη μιας πατρικής οικογένειας μόνο. Είμαστε και μέλη μιας συντροφικής σχέσης και θα πρέπει να υπάρχουν όσο γίνεται ισορροπίες. Και με αυτό θα κλείσω. Γεωργία, πες μου πού μπορεί να σε βρει κανείς. Αν θέλει κάποιος να με βρει, μπορεί και στα social media, ως Γεωργία Κιζρίδου, και με λατινικούς και με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο Instagram. Μπορώ να δώσω και mail. Ναι, και βέβαια, και βέβαια, 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 εννοείται, εννοείται, δώσ' τα όλα. Το τηλέφωνο μου είναι 6973-387265 και το mail μου είναι georgiakis@yahoo.gr. Όποιος θέλει για θέματα σχέσεων μπορεί να μου στείλει. Και θα τα βρείτε και όλα αυτά όταν θα βγει η συνέντευξη στο site μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο σαν εμπειρία. Ήταν ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που να το λες. Καλά. Ο Peter Pan απασχολεί πολύ κόσμο. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.